Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή 27 Νοεμβρίου, οδεύουμε προς τα τέλη του μήνα, όμως τόσο Δεκέμβριος όσο και το επόμενο διάστημα, όλο το επόμενο διάστημα προμηνύονται εξαιρετικά δύσκολα, αρχικά σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση. Όλα εκεί είναι ρευστά και ανοιχτά, με τους δανειστές να ζητούν και την ελληνική κυβέρνηση να δέχεται πιέσεις, προσπαθώντας να αποκρούσει το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων. Το καινούργιο που έχει μπει τις τελευταίες ημέρες στο τραπέζι και μάλιστα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό είναι τα σενάρια για πρόωρες εκλογές σαν απόρρια της αβεβαιότητας για το αν θα κλείσει η πολιτική συμφωνία. Υπαρκτά ή όχι όλα αυτά τα σενάρια μένει να φανεί. Την ίδια ώρα, ενώ η κατάσταση στα νησιά μας κυρίες και κύριοι είναι εκρηκτική, πρόσφυγες και ντόπιοι βρίσκονται στα όρια τους με την πολιτεία να αδυνατεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις. Μετά τα βία επεισόδια στοιχείο ήρθε να προστεθεί ένα τραγικό δυστύχημα στο hot spot στη Μόρια της Λέσβου με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός εξάχρονου παιδιού και της γιαγιάς του. Στη δήλωση της εβδομάδας ο Πρωθυπουργός για τι άλλο, για την αξιολόγηση. Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια της διαπραγμάτευσης σε κάθε επίπεδο. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει όχι μόνο στην ώρα της, αλλά και με τον σωστό τρόπο. Χωρίς υποχωρήσεις αρχών στα κρίσιμα ζητήματα και ιδίως στο ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων και χωρίς νέα μέτρα, ειδικά για την περίοδο μετά το 2018. Ελάτε κυρίες και κύριοι να δούμε μαζί τώρα τα πρόσωπα της εβδομάδας, τα πρόσωπα που μας απασχόλησαν περισσότερο όλες τις προηγούμενες ημέρες και ξεκινάμε ευθύς αμέσως με τον Αλέξη Τσίπρα. Για ποιο λόγο? Για τη σέλφι του. Κατά την επίσκεψή του στη Θράκη βρέθηκε στο μειονοτικό σχολείο της Ξάνθης, όπου όπως θα δείτε όχι μόνο συνομίλησε αλλά και φωτογραφήθηκε μεταξύ άλλων και με μουσουλμάνες μαθητρίες. Βλέπω όλοι σας εδώ, είσαστε με ένα κινητό στο χέρι και με βιντεοσκοπείτε τούτη την ώρα. Και ίσως σε λίγο να το ανεβάσετε και στο Facebook και να μπορέσουν να δουν και άλλοι συνομήλικοί σας σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή που συναντιόμαστε. Και από τον Αλέξη Τσίπρα πάμε ευθύς αμέσως στη Θεανό Φωτίου. Καθώς μπορεί όλοι εμείς, τα λέγαμε και νωρίτερα, να αναρωτιόμαστε πότε θα κλείσει η αξιολόγηση, η αναπληρώτρια όμως Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης φαίνεται πως έχει άλλη ενημέρωση. Κλείσαμε την δεύτερη αξιολόγηση, όπως ξέρετε. Επιτυχώς κατά την άποψή μου. Δηλαδή. Επόμενο πρόσωπο κυρίες και κύριοι ήταν αυτή την εβδομάδα ο Γιώργος Κυρίτσης. Θυμίζουμε είναι υπεύθυνος του συντονιστικού για το προσφυγικό και έκανε μια πρωτοφανή δήλωση για το θλιβερό περιστατικό στη Λέσβο. Το δυστύχημα το χθεσινό που είχε ως αποτέλεσμα να πεθάνει μια κυρία και το εγγονάκι της είχε να κάνει με μαγείρεμα, δηλαδή είχε ήταν μια έκρηξη φιάλιση γραερίου. Mm-hmm. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί παντού, αλλά επειδή όπως λένε εκεί που είναι ο φτωχός είναι και η μοίρα του, έτυχε να συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούσε να συμβεί παντού, είπε ο κύριος Κυρίτσης. Και περνάμε κυρίες και κύριοι στην Κατερίνα Νοτοπούλου, υπεύθυνη και επίσημα πλέον του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, που εγκαινιάστηκε χθες από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μάλιστα έδειξε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Θέλω λοιπόν να σας καλωσορίσω όλους και όλες για την παρουσία σας εδώ.
στην έναρξη των εργασιών του νέου γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, δηλαδή η διοικητική δομή που στελεχώνει το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Και μιας και λέγαμε για τη Θεσσαλονίκη, λέτε να δούμε κάτι πρωτόγνωρο που έγινε την περασμένη Παρασκευή τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα. Black Friday, κυρίες και κύριοι, παραδοσιακό και κυρίως ελληνικό. Black Friday, γιατί την περασμένη Παρασκευή επικράτησε η απόλυτη φρενίτιδα και το αδιαχώρητο στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Μπορεί να μην φτάσαμε στα επίπεδα των ΗΠΑ, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές τα δώσαν όλα στο κυνήγι της προσφοράς. Σχολείο, όχι απεργίες σήμερα για μένα. Έκανα κοπάνα για να έρθω να ψωνίσω. Και είμαστε εδώ πέρα τις 5-6 ώρα, 6 παρά, 5-5.30 εδώ πέρα. Α, τις 5. Κοπάνα. Ο λόγος. Να αγοράσω κανένα καλύτερο ρολόγιο. Εντάξει, ευκαιρία είναι. Χαμηλές τιμές. Την Κύπρον είμαι και θα για ψώνια. Τα μαγαζιά έχουν κόσμο, πώς βλέπετε? Έχουν. Έχουν παιδιά, σήμερα έχουν. Και πουλάνε. Το θέμα είναι ότι κρατάνε τσάντες. Και από τον Black Friday, λέτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε μαζί στις δηλώσεις και τα στιγμιότυπα της εβδομάδας, τις προσδοκίες για τη διαπραγμάτευση, τις περιοδίες Τσίπρα-Μητσοτάκη με άρωμα εκλογών, τον Σουλτάνο και τον Έντι Ράμα. Και μέσα σε όλα αυτά, κρατήστε και τη μεγάλη πληγή του προσφυγικού που μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Στοιχείο προσφυγόπουλα παίζουν μπάλα δίπλα στο σκουπιδότοπο. Είναι μια στιγμή ξεγνιασιάς μπροστά στις δεκάδες στιγμές φρίκης. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πώς περνάει ο κόσμος όλος. Να καταθέσω στο σώμα τον κρατικό προϋπολογισμό. Πολύ ζόρι. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο, πληρώνουμε, κόβουμε και θα δούμε που θα βγει. Να κλείσει η αξιολόγηση στην ώρα της. Χωρίς άσκοπες κολλησιεργίες, αλλά και χωρίς υποχωρήσεις αρχών. Εμείς θεωρούμε ότι η αποτυχία της διαπραγμάτευσης θα ήταν αποτυχία για τη χώρα, θα ήταν αποτυχία για την ελληνική οικονομία. Θα πληρώνουμε λιγότερα για το χρέος και περισσότερο για την ανάπτυξη, γεγονός που θα καθιστά το χρέος βιώσιμο και εξυπηρετήσιμο. Η προσδοκία είναι στο επόμενο Eurogroup. Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα θα συζητηθούν και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα παραμετροποιηθούν. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα και την κοινωνία να καταστραφεί για να έρθει αυτός να τη λαϊλατήσει. Δεν νομίζω ότι έχουμε γνωρίσει ποτέ πιο προκλητική, θρασίτερη και πιο ανεύθυνη κυβέρνηση από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Αυτό είναι γινόμαστε μπανανία, όχι μένουμε Ευρώπη. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι σήμερα πλειοψηφικό στην ελληνική κοινωνία. Οι εκλογές θα γίνουν το 2019 και μέχρι τότε υπάρχει πολλής χρόνος και θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια. Δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Για την καρέκλα σας, κύριε Βέτα, θα κάνετε τα πάντα. Για μένα το λέτε. Τη μάνα σας θα δώσετε. Δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να με εγκαλείς και σε προσωπικό επίπεδο όταν πήγες από κόμμα σε κόμμα. Για εγώ τη δική σου καρέκλα, αγαπητέ. Και εγώ παρετήθηκα. Πάει και καρέκλα. Δεν το θυμάσαι. Πάει και καρέκλα. Εγώ παρετήθηκα από υπουργός και από βουλευτής. Λοζάν, tartışılmaz bir metin değil. Kutsal bir metin asla değil. Να προβώ σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα προκειμένου να επαναρχίσει ο διάλογος. Πρέπει να είμαστε πολύ ήρεμοι, νυφάλοι. Borders for what? You know, we don't want to make Albania greater geographically. We want to make Albania greater in terms of democracy, in terms of prosperity. Πήγα να μπω μέσα και με ρωτάγαν τη γελιότητα αν έχω παραιτηθεί. Γιατί να παραιτηθώ? Όταν είναι να παραιτηθώ, το λέω μόνος μου. Και δεν θα κάνω τη χάρη κανενός σε αυτή την κρίσιμη φάση της χώρας να κάνω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είδαμε τα στιγμιότυπα, κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας. Τώρα η Συμφωνία της Ευρώπης για το Προσφυγικό καταραίει καθημερινά στα ελληνικά νησιά. Η Τουρκία απειλεί και το πρόβλημα διωγγώνεται με δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο hot spot
της, στα hot spot της Ελλάδας. Την εβδομάδα που πέρασε στη Λέσβο, στο hot spot στη Μόρια, μία φωτιά στη σκηνή σκότωσε δύο ανθρώπους. Ένα τραγικό δυστύχημα που χτύπησε για μία ακόμη φορά το καμπανάκι. Ο απεσταλμένος του Sky Ζήσης Μούσιος από τη Λέσβο μεταδίδει. Το δυστύχημα που έγινε εδώ στη Μόρια ήταν στην ουσία η αφορμή για να ξεσπάσουν για άλλη μία φορά πολύ μεγάλα επεισόδια, τα οποία γίνονται ανάμεσα σε διαφορετικές εθνικότητες. Η μία θέλει να καταστρέψει στην ουσία την άλλη. Οι πάντες είχαν προειδοποιηθεί. Επεισόδια τέτοια είχαν ξαναγίνει στο παρελθόν. Όμως κανείς δεν κάνει τίποτα. Και εδώ πέρα πλέον χιλιάδες κόσμου περιμένουν μία απόφαση το τι θα γίνει με την αίτηση ασύλου που έχουν κάνει. Μία διαδικασία που συνεχίζει να αργεί. Φανταστείτε ότι υπάρχει εδώ κόσμος που έχει αιτηθεί πριν από 7 ολόκληρους μήνες. Τα άλλα δύσκολα, κυρίες και κύριοι, αφορούν στα της οικονομίας. Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για τη συμφωνία για το θέμα του ελληνικού χρέους, ενώ στην κυβέρνηση είναι διάχυτη αισιοδοξία με στόχο την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Τα περισσότερα ζητήματα αναμένεται να κλείσουν μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικας στις επόμενες ώρες. Εισερχόμαστε σε μια νέα φάση που είναι η φάση της επιτυχίας, δήλωσε για το ελληνικό πρόγραμμα ο Επίτροπος Μοσκοβισή, που επισκέπτεται αύριο την Αθήνα. 10 ημέρες πριν το κρίσιμο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, οι παίκτες στο τραπέζι πόκερ που έχει στηθεί γύρω από την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους παίζουν τα ρέστα τους. Η ελληνική κυβέρνηση κατάλαβε επιτέλους ότι το να μην προωθεί τις απαιτούμενες ρυθμίσεις δεν αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί. Χρειάστηκε βέβαια λίγος πρόξιμο από τον Jean-Claude Juncker, ο οποίος είχε το βράδυ της 5ης τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό. Αποτέλεσμα, να βρέχει νομοσχέδια διευθέτησης προαπαιτούμενων. Αν οι ελληνικές αρχές αναλάβουν τις ευθύνες τους, εμείς, τα μέλη του Eurogroup, τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πρέπει και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να δεχτούμε να κάνουμε παραγωγικές συζητήσεις για το χρέος. Μιλώντας στον Bloomberg, ο Γιάννης Τουρνάρας έπαιξε το χαρτί των αγορών για να τονίσει ότι το θέμα πρέπει να λυθεί το συντομότερο. Όλοι όμως, συμπεριλαμβανομένων και των αγορών, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλουν τα μέτρα να εξειδικευτούν τώρα, αν και θα εφαρμοστούν αργότερα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, οι αγορές προσδοκούν ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και έτσι μεταφράζονται και η υποχώρηση το Νοέμβριο των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων στο επίπεδο του 2014, αλλά και η αύξηση κατά 7% του γενικού δείκτη στο χρηματιστήριο με όχημα το ράλι των τραπεζικών μετοχών του τελευταίου. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά μαζί μας εδώ στον Sky, κυρίες και κύριοι, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, να συζητήσουμε για όλα. Επίσης, θα παρακολουθήσετε και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Νίκου Δένδια. Σε πολύ λίγο. Όπως σας προαναγγείλαμε πριν από τις διαφημίσεις, θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, με τη Θεσσαλονίκη για να βρούμε εκεί τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Αμανατίδη, και ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Καλό μεσημέρι, κύριε Αναστασοπούλου. Καλή Κυριακή και στους τηλεθεατές σας. Προτείνω να ξεκινήσουμε, μιας και η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά θέματα, θα έλεγα να ξεκινήσουμε με αφορμή το τελευταίο περιστατικό που είχαμε μέσα στην εβδομάδα της Λέσβου. Αναφέρομαι στο προσφυγικό, κύριε Αμανατίδη. Να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τον έλεγχο στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος και αν φοβάστε πως αν συνεχίσουμε έτσι θα έχουμε κι άλλα τέτοιου είδους περιστατικά στο μέλλον. Κύριε Αναστασοπούλου, έλεγχος υπάρχει. Το θέμα είναι ότι τα προβλήματα διωγγώνονται και θα πρέπει να γίνει και αποσυφόρηση των χώρων μέσα όπου βρίσκονται οι πρόσφυγες. Η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση είναι να γίνουν νέες εγκαταστάσεις έτσι ώστε να μην υπάρχουν τα προβλήματα, να μπορεί να γίνει και ο διαχωρισμός. Και αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καλή η κατάσταση, το γνωρίζουμε αυτό, το έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός. Ωστόσο, η προσπάθεια με τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών αρχόντων νομίζω ότι πρέπει να γίνει και να μην βάζει κανείς προσκόμματα στην καλυτέρευση των συνθήκων διαβίωσης των εκεί προσφύγων. Θεωρείτε ότι για το επόμενο διάστημα, κύριε Αμανατίδη, η χώρα μπορεί να αντέξει να ζει με 60.000, 70.000 πρόσφυγες που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή? Οι προσπάθειες που γίνονται όχι μόνο στα νησιά αλλά και στις άλλες περιοχές είναι πραγματικά να υπάρξει η καλυτέρευση της διαβίωσης. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες
πολύ γρήγορα της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Mm-hmm. Σε αυτό το πράγμα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει με γρηγορότερους ρυθμούς τις υποσχέσεις που έχει κάνει για τεχνική βοήθεια προς τη χώρα μας. Και αυτή είναι αυτή τη στιγμή η προσπάθεια. Άρα η Ευρώπη τώρα δεν μας βοηθά, κύριε Υπουργέ. Η Ευρώπη έχει βοηθήσει, αλλά σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχε κάνει απέναντι στη χώρα μας, δεν είναι ικανοποιητική. Και πρέπει να τρέξουν αυτά τα πράγματα σε μεγαλύτερο, με μεγαλύτερους και γρήγορους ρυθμούς. Είναι άμεση προτεραιότητα και άμεση ανάγκη. Προς αυτό ξέρω ότι έχει δραστηριοποιηθεί ο ίδιος ο κύριος mm-hmm. Μουζάλος, ο οποίος έχει επισκεφθεί 2-3 φορές τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και έθεσε τα ζητήματα αυτά, όπως και συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους πρέπει να γίνουν για να ελαφρυνθεί η χώρα μας σαν πρώτη χώρα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή, κύριε Μανατίδη, όλα τα ζητήματα συνδέονται μεταξύ τους, θέλω να ρωτήσω αν σας ανησυχούν οι συνεχείς προκλήσεις τον τελευταίο καιρό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αν οι απειλές του, κατά τη γνώμη σας, είναι εφαρμόσιμες. Κοιτάξτε, η επαναλαμβανόμενη επιθετική ρητορική εξετάζεται και αντιμετωπίζεται και με δηλώσεις αλλά και με κινήσεις τις οποίες έχει κάνει η ελληνική πλευρά. Πριν από 2 ημέρες ο Πρωθυπουργός από την Αλεξανδρούπολη και από την Κομωτινή απάντησε σε όλη αυτή την ρητορική. Δεν χωρούν αναθεωρητισμοί, είναι απαράδεκτοι και δεν μπορεί κανείς να μιλάει με τέτοιους όρους. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω ότι η Τουρκία έχει έντονα εσωτερικά προβλήματα. Πολλές φορές η εικόνα και το, αν θέλετε, η προσοχή του ίδιου του Ερντογάν είναι σε σχέση με την αλλαγή την οποία θέλει να κάνει στο εσωτερικό του. Τα έντονα προβλήματα τα οποία έχει αντανακλώνται και στη ρητορική την οποία Μάλιστα. αναπτύσσει. Κανείς όμως δεν μπορεί να πει ότι ούτε εφησυχάζει, ούτε ότι είναι αδιάφορος. Έχουν γίνει κινήσεις και από τους θεσμούς. Έχουμε ενημερώσει δηλαδή καταρχήν. Έχουμε ενημερώσει προς όλες τις κατευθύνσεις το τι ακριβώς αυτή τη στιγμή συμβαίνει. Και βλέπετε ότι υπάρχει και δυσφορία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Ευρωπαίους αξιωματούχους απέναντι σε όλη αυτή την ρητορική. Και ενώ, κύριε Μανατίδη, κάποιοι λένε, εν πάση περιπτώσει, ότι ίσως η Ευρώπη θα έπρεπε να κάνει κάποιες πιο ηχηρές παρεμβάσεις ό,τι αφορά τις κινήσεις του Ερντογάν, ενώ όλα είναι ρευστά γύρω μας, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο εσωτερικό. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν πλέον είναι πιο κοντά από ποτέ το σενάριο ενός τέταρτου μνημονίου. Πιο κοντά είναι το σενάριο του κλεισίματος της αξιολόγησης και όχι του τέταρτου μνημονίου. Είναι το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού προκύπτει αυτή η... Εσείς καλά κάνετε και ρωτάτε, αλλά η εκτίμηση αυτή δεν προκύπτει πουθενά. Από τις απαιτήσεις, κυρία Μανατίδη, και τις ξέρετε καλύτερα από εμάς, από τις απαιτήσεις που βάζει συνέχεια μπροστά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Κυρία Αναστασοπούλου, αυτή τη στιγμή γίνονται συγκεκριμένες κουβέντες σε 2 θέματα. Το ένα είναι τα εργασιακά και το άλλο η ύπαρξη κάποιου δημοσιονομικού κενού, το οποίο νομίζω ότι θα ρυθμιστεί και είμαστε ήδη στην διαδικασία τηλεδιασκέψεων προκειμένου να κλείσουν και τα άλλα τα θέματα. Δείτε όμως από την άλλη μεριά τις δηλώσεις από του Ντάισεμπλουμ, του Γιούγκερ, του Μοσκοβισί, του Τούσκ. Τι να σας πω, ο Ντάισεμπλουμ μίλησε, κύριε Μανατίδη, πριν 3 μέρες για νέα μέτρα το 2018, επειδή αναφερθήκατε συγκεκριμένα στον Ντάισεμπλουμ. Αφήστε. Όχι, όχι. Θα σας πω και για τον Ντάισεμπλουμ και για όλους. Τι λένε όλοι αυτοί, ότι έχουν γίνει πρόοδος, ότι πρέπει να συζητηθεί για το μακροπρόθεσμο χρέος. Και κοιτάξτε, η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει. Και θα κλείσει γιατί ακριβώς η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει τις συνθήκες τις οποίες έχει υπογράψει αυτή τη στιγμή. Θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το βραχυχρόνιο mm-hmm. χρέος. Από εκεί και μετά η κουβέντα η οποία γίνεται. Γίνεται για τα πρωτογενή πλεονάσματα για μετά το 18 και για έναν οδικό άξονα τον οποίο ζητάει το Δουνουτού και εμείς το θέλουμε αυτό για τα μεσοπρόθεσμο χρέος. Μάλιστα. Το τι μέτρα θα πάρθουν. Πράγμα στο οποίο έρχεται σε αντίθεση η γερμανική πλευρά. Η οποία έχει μια εσωτερική αντίθεση που από τη μία λέει θέλω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σαν τεχνικό σύμβουλο. Απ' την άλλη όμως δεν θέλω να δώσω και να μιλήσω για μέτρα που θα αφορούν το μεσοπρόθεσμο χρέος. Αφού κλείσει η αξιολόγηση. Αυτή η αντίθεση νομίζω ότι πλέον το τελειώνει, να ξέρουμε. Ναι, αφού κλείσει η αξιολόγηση και αφού έρθει η ρύθμιση δηλαδή, για το χρέος, κύριε Μανατίδη, υπάρχει περίπτωση να μας επιφυλάσσετε εκλογές.
Εκείνο που πάμε μετά είναι η ένταξη της χώρας μας στα μέτρα προσωπικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το οποίο σημαίνει σήμα ισχυρό για επενδύσεις και βλέπετε, δείτε, καταρχήν, δείτε όλες τις οικονομικές εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν το τελευταίο διάστημα και με τους αριθμούς. Δεν είναι δηλαδή αυτό που σας εκφράζω μία επιθυμία. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν δείτε μου απαντήσατε όμως για τις εκλογές, κύριε Μανατίδη, που έχουν επανέλθει στο τραπέζι όχι, και μάλιστα και όχι, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Όχι. Όχι, όχι. Από τον Πρωθυπουργό είπε, ο Πρωθυπουργός είπε αυτό που αναφέρει ο Γιώργος Μητσοτάκης, ο οποίος και στην τελευταία του ομιλία απέφυγε έστω και τις λέξεις εκλογές, που πιστεύω ότι ούτε ο ίδιος το πιστεύει αυτό που λέει. Εγώ το χαρακτήρισα δημόσια ότι είναι ένα προπέτασμα καπνού, έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία να κρύψει τις θέσεις επάνω σε κέρια ζητήματα. Για παράδειγμα, είναι υπέρ των συλλογικών διαπραγματεύσεων ή όχι. Προκρίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι ατομικές συμβάσεις οι οποίες να υπερτερούν. Θα πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Μάλιστα. Και η Νέα Δημοκρατία έχει κάθε συμφέρον, και θα κλείσω με αυτό για να με ρωτήσει αν θέλει κάτι άλλο. Και η Νέα Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, έχει κάθε συμφέρον να καταστροφολογεί και να επενδύει στην αποτυχία της κυβέρνησης. Ωστόσο, αυτό δεν το έχει. Το συμφέρον του ελληνικού λαού είναι τελείως διαφορετικό. Την καλούμε δηλαδή να σταματήσει αυτή την πολιτική, η οποία δεν τη φέρνει. Δεν φέρνει καλό ούτε για τη χώρα, αλλά μάλιστα, νομίζω ότι την οδηγεί και την ίδια σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Κυρία Μανατίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είδομεν, εδώ θα είμαστε και θα τα βλέπουμε και μαζί. Τι μας επιφυλάσσει το επόμενο διάστημα. Και εγώ, κυρία Αναστασοπούλου, είχαμε μια εκπομπή μαζί παλιά με ένα βιβλίο που ήταν, αν θυμάστε. Βεβαίως. Νομίζω βεβαίως ότι μέσα από τέτοιες συζητήσεις να τις ξανακάνουμε και να μιλήσουμε και γενικότερα θέματα. Επιφυλάσσομαι, κυρία Μανατίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, μαζί μας σήμερα στη στήλη διαβάζω σχολιάζω στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Αμανατίδης είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Νίκος Δένδιας, κυρίες και κύριοι. Ο πρώην υπουργός σχολιάζει τις τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση και το χρέος, ενώ σχολιάζοντας τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ισχυρίζεται πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει τις εκλογές, αλλά απειλεί τους εταίρους. Μίλησε στον Πέτρο Κυρκυλή. Θα σας μιλήσω για ένα όχι πολύ γνωστό βιβλίο ενός καθόλου γνωστού ποιητή. Ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Στη δόξα των πουλιών». Έχει εκδοθεί από τον Ίκαρο και αφορά έναν ποιητή της δεκαετίας του 30, όχι της γενιάς του 30, όμως τον Γιώργο Σαραντάρη. Ο Γιώργος Σαραντάρης ήρθε νεότατος στην Ελλάδα, κατατάχθηκε στον ελληνικό στρατό και σκοτώθηκε το 1940 στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μια μεγάλη απώλεια για την ελληνική ποιήση. Χρόνο για να διαβάσετε, βρίσκετε? Νομίζω ότι όποιος δεν βρίσκει χρόνο για να διαβάσει είναι καταδικασμένος. Ιδίως αν ασχολείσαι με πράγματα όπως πολιτική και με την ένταση που έχει, νομίζω ότι η επαφή με το βιβλίο, κυριολεκτικά με το βιβλίο, είναι κάτι το οποίο και το μυαλό του ανθρώπου ανανεώνει και τη δυνατότητα να βλέπει τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο εξευγενής. Στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Καθόλου ποιητικά. Πεζότατα και συνηθισμένα. Νομίζω ότι ένα λάθος τακτικής ευθύς εξ αρχής, η πρόταξη μόνο του χρέους, μονοδιάστατα, έχει οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα, υπό την έννοια ότι πλέον ό,τι βγάζουμε από τις αποκρατικοποίησεις πηγαίνει στο χρέος και δεν υπάρχει κανένας κουμπαράς για την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων. Εσχάτως έχουν επικνώσει οι φωνές πως θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Εσείς τι βλέπετε? Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί το χαρτί των εκλογών για να τρομάξει τους Ευρωπαίους συνομιλητές. Είναι βέβαιο ότι η Γερμανία έχουν εκλογές, οι Γάλλοι έχουν εκλογές, οι Ολλανδοί έχουν εκλογές, οι Ιταλοί έχουν δημοψήφισμα. Κανένας δεν θέλει άλλη μια φασάρια. Στην Ελλάδα είναι βέβαιο ότι δεν θέλει εκλογές ο Πρωθυπουργός. Εάν ήθελε, τους το έχουμε ζητήσει εμείς, θα μπορούσε κάλλιστα να συνοηθούμε και να προχωρήσει. Απειλεί τους ξένους. Θα δούμε. Πόσο πιθανό θεωρείτε το ενδεχόμενο να υπάρξει τέταρτο μνημόνιο για τη χώρα? Με αυτή την κυβέρνηση και με αυτές τις πολιτικές, απολύτως βέβαιο. Με μια άλλη έγκαιρη επιλογή, έγκαιρη διότι ουδής μπορεί να σώσει κάτι την τελευταία στιγμή, νομίζω ότι θα μπορούσε η χώρα να το αποφύγει. Όπως έτσι, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Πήραμε και μία γεύση για το τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής. Εμείς θα τα πούμε πάλι την άλλη Κυριακή στις 2 και μεση το μεσημέρι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Να έχετε μία όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.